Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο, διαφορετικό τοπίο αυτή τη φορά. Αρχικά θα θέλω να ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη, γιατί την περασμένη εβδομάδα δεν ανεβάσαμε βίντεο. Είχαμε τεράστιο φόρτο από το Black Friday και γενικότερα υπήρχε πάρα πολύ κούραση και δεν υπήρχε και χρόνο. Οπότε δεν προλάβαμε καν να σας πούμε ότι δεν θα ανεβάσουμε βίντεο. Απλά σας το λέω για να καταλάβετε απλά την πίεση και όλα αυτά που υπάρχουν. Και δεύτερον, απολογούμε γιατί θέλω όντως κάθε εβδομάδα να ανεβάζω κάτι διαφορετικό το οποίο θα σας ευχαριστεί, αλλά όπως γνωρίζετε και εσείς δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Προσπαθώ να το κάνω όσο καλύτερα γίνεται. Ακούω πολύ καλά σχόλια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και το εκτιμώ και το εννοώ αυτό. Γιατί όντως μας κάνετε καλύτερους. Έρχεται στο μάτι και μου λέει ότι είδα κάτι και με συμβούλεψες από αυτό που είδα και ταυτίστηκα και το πήρα και είχε δίκιο. Σίγουρα δεν θα μείνω όλοι ευχαριστημένοι. Αλλά όντως όταν τα ακούω μου δίνεται δύναμη. Προσπαθώ να το κάνω όσο καλύτερα γίνεται. Δεν προσπαθώ να γίνω YouTuber ή να γίνω κάτι τέτοιο. Προσπαθώ όντως τη γνώση μου, όση γνώση μπορεί να έχω, να σας τη μεταδίδω όσο το δυνατόν περισσότερο μπορώ και να ταυτίζεστε κι εσείς με αυτό και να κάνετε πάντα την πιο σωστή και την πιο ασφαλής επιλογή για εσάς. Οπότε, παιδιά, προτίμησα να είμαι στο μαγαζί και να δουλεύω και να στείλω τα πράγματα για να σε εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα θα κάνουμε κάτι το οποίο το προγραμματίζαμε για την περασμένη εβδομάδα. Θα κάνουμε ένα Q&A το οποίο έχει πάρα πολλές ερωτήσεις, τις οποίες ρωτήσαμε σε εσάς και μας είπατε τι θέλετε να απαντήσουμε. Το κλίμα σε αυτό το βίντεο είναι πιο χαλαρό. Αν με ρωτάτε, θα το δείτε και στο τέλος, επειδή είναι και πιο χαλαρό και δεν χρειάζεται να αγχώνομαι για το τι θα πω, γιατί μου βγαίνουν νερό όλα αυτά που θα πω, γιατί είναι πραγματικότητα, δεν σκέφτομαι και ούτε μου έχει πει ο Γιώργος αλήθεια τις ερωτήσεις, δεν τις ξέρω. Με ρωτάει ο Γιώργος και απαντάω κατευθείαν. Οπότε μείνετε χαλαρά, πιείτε το καφεδάκι σας στο Monster και ξεκινάμε τις ερωτήσεις Q&A. Λοιπόν, θέλω να μου λες και τα ονόματα τα οποία ρωτάνε. Ωραία, ωραία, ωραία. Χρήστο Σταφ ρωτάει πώς γεννήθηκε η ιδέα της μοτοκίνησης. Να κάνω μια σημείωση. Θέλω να μας πεις πώς γεννήθηκε από την αρχή όμως. Λοιπόν, η εταιρεία μοτοκίνηση ξεκίνησε από τον πατέρα μου, Αθανάσιο Τζίμα, 1978. Όχι από τον παππού, είσαι σίγουρος? Από τον πατέρα μου. Είσαι σίγουρος? Είμαι σίγουρος. Okay. Ξεκίνησα από τον πατέρα μου, ο παππούς μου, ο οποίος έχω και το όνομά του, είχε ψιλικατζίδικο στους ζωγράφους. Έχω και τη φωτογραφία κάπου, ψιλικά Θεόδωρος Τζίμας. Ψιλικά και κολόνια. Ψιλικά, κολόνιες και τσιγάρα, κάπως έτσι το λέει. Ο πατέρας μου το 1978 ήταν 23 ετών. Σαν οικογένεια δεν είχαν πολλά λεφτά. Ήταν και ποδηλάτης όπως ήμουν εγώ, γι' αυτό και ασχολήθηκα και εγώ με το ποδηλάτη και εννοείται και πως μου άρεσε. Είδε ότι υπήρχε και ένα κενό. Σίγουρα, όπως γνωρίζετε και πολλοί, οι παλιές εποχές ήταν και πιο εύκολες. Αλλά επειδή δεν είχε μια οικογένεια από πίσω να το στηρίξει, ήταν ταυτόχρονα πάρα πολύ δύσκολο. Φαντάζεστε το πρώτο μαγαζί το οποίο το είχε στο χαλάντρι, επειδή δεν είχε χρήματα να έχει κάποιο συναγερμό ή το οτιδήποτε. Κοιμόταν μέσα, παιδιά, με αλικό σκύλο που είχε κάτω για να φυλάει τα 5 μηχανάκια τα οποία είχε. Γιατί όταν ξεκινάς κάτι από το 0, τι γίνεται? Παίρνεις ένα, το ένα το κάνεις 2, το 2 το κάνεις 3. Οπότε πρέπει να ξεκινήσεις step by step. Σίγουρα να είσαι τυχερός. Σίγουρα έχουμε πει ότι τις παλιότερες εποχές ήσουν αρκετά πιο ευνοημένος γιατί δεν υπήρχαν πράγματα. Αλλά ταυτόχρονα ήταν και πολύ δύσκολο γιατί δεν είχες πράγματα και ερεθίσματα να δεις για να κάνεις αυτό που κάνεις. Γιατί πλέον ζούμε σε μια γενιά το οποίο είναι το ίντερνετ, που ο άλλος μπορεί να γίνει εκατομμυριούχος φτιάχνοντας μια εφαρμογή σπίτι του. Οπότε, παιδιά, ξεκίνησε το 1978. Ήταν από τους καλύτερους dealer και Ευρώπη και Ελλάδα στα Ιαπωνέζικα μηχανάκια μόνο. Είχε να κάνει μόνο με τη μοτοσυκλέτα, δεν ασχολιόταν με τα αξεσουάρ. Το 2010-11 ήρθα και εγώ κάπου στην επιχείρηση, μόλις τελείωσα το σχολείο κατευθείαν. Και ασχοληθήκαμε λίγο στην αρχή και τελικά πήρα εγώ την απόφαση και το γυρίσαμε στα αξεσουάρ. Η αλλαγή αυτή μας πήρε περίπου μέχρι το 14, περίπου το 15, τα θυμάμαι όλα πάρα πολύ καλά. Περίπου το 15 έγινε ριζικά η αλλαγή και ερχόντουσαν και παλιοί πελάτες και λένε: όπα, πού πήγαν τα μηχανάκια? Όπου θέλω να έρθω για ένα σέρβις και λέγαμε: φίλε, δεν έχει πια συνεργείο. Για ένα χρόνο. Είχαμε βάλει την κασέτα και έπαιζε. Δεν έχει συνεργείο. Μα γιατί, μα πού, τώρα πού να πάω. Οπότε δεν ήταν μια εύκολη αλλαγή, ήταν μια αλλαγή δύσκολη. Στο τέλος, αν με ρωτήσετε, δεν τη μετανιώσαμε. Σίγουρα ο πατέρας μου, επειδή είναι και ψυχολογικά και συναισθηματικά δεμένος με τις μοτοσυκλέτες, είμαι σίγουρος ότι του λείπουν, δεν το λέει. Και από εκεί πέρα η αλλαγή ήρθε το 15 που σας λέω και μέχρι και το 23 είμαστε στην επιχείρηση και ο πατέρας μου και εγώ και η αδερφή μου. Είμαστε γενικότερα μια οικογενειακή επιχείρηση. Είμαστε παιδιά 44 χρόνια και γενικότερα δεν βλέπω να το σταματάμε άμεσα. Okay. Λοιπόν, σε αυτό που είπες πριν με το ίντερνετ, ότι ήταν δύσκολες εποχές τότε. Αυτό που λες για το ίντερνετ που είπες πριν, θέλω να πω ότι παλιά έπρεπε να βρεις την καλύτερη απάντηση στην ερώτησή σου. Ισχύει. Πλέον, επειδή η απάντηση υπάρχει παντού στο ίντερνετ. Είναι απίθανο να έχεις καλύτερη απάντηση από αυτή του ίντερνετ. Άκου, επειδή η απάντηση βρίσκεται παντού στο ίντερνετ. Κοντράει σε όλο τον κόσμο, όλο τον πλανήτη. Πλέον το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τη σωστή ερώτηση. Σωστά. Έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι. Γιατί, καταλαβες, ναι. Είναι τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, μη χρονοτριβούμε και ας πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πώς σας ήρθε το όνομα μοτοκίνηση, ρωτάει ο Κώστας Π. Λοιπόν, το όνομα μοτοκίνηση δεν είμαι πάρα πολύ σχετικός να σου πω, γιατί η αλήθεια είναι ότι μπήκα σε δουλειά και άρχισα και ασχολιόμουν πάρα πολύ με τη δουλειά. Οπότε έχω απορροφθεί με πολλά άλλα πράγματα. Σίγουρα έχω ακούσει κάποιες ιστορίες και μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω ιστορίες. Πεθαίνω και για το παρελθόν και γενικά ιστορίες παλιές,
οικογενειακές δουλειές, οτιδήποτε. Μ' αρέσουν πολύ ιστορίες. Λοιπόν, το όνομα Μοτοκίνηση, αυτό που μου αρέσει και από το όνομα και από το logo και από όλα αυτά είναι ότι ακόμα και σήμερα εγώ δεν θα το άλλαζα και το θεωρώ πάρα πολύ διαχρονικό. Μ' αρέσει το όνομα το οποίο δεν είναι Moto και το επιθετό μας, MotoG μας, που γενικότερα παίζει πάρα πολύ, όχι μόνο στον κλάδο μας. Είναι ο άλλος αφή τάδε ή το επίθετο τσκέτο. Δηλαδή, οκ, okay, εντάξει. Δηλαδή. Κάτι που είναι πολύ προχώ να ξέρετε και θα το πω. Αν δείτε και στο λόγο μας, το Μοτοκίνηση είναι τη 1978, το οποίο επινοήθηκε δηλαδή τότε που οριακά βασικά δεν υπήρχαν υπολογιστές. Πες να έχει σχεδιάσει στο χέρι. Στο χέρι έχει σχεδιαστεί, γιατί ρώτησε τον πατέρα σου, να ξέρεις. Λοιπόν, όντως. Ναι, ναι. Λοιπόν, το μότο, παιδιά, είναι Greekless, αν δείτε, και το κίνηση είναι στα ελληνικά. Μοτοκίνηση. Δηλαδή, μπείτε και δείτε το λόγο πάνω. Και θα το παρατηρήσετε, όσοι το έχετε δει, σας βγάζω το καπέλο. Άργησα να το καταλάβω ή δεν ήθελα να το καταλάβω. Είναι ένα όνομα το οποίο, αν θυμάμαι καλά, δεν το σκέφτηκε μόνο ο πατέρας μου. Ήταν και ένας πολύ καλός φίλος που, αν ξεκινήσει, νομίζω και μαζί τη δουλειά ή είχε τη δουλειά ο πατέρας μου και κάνανε και δουλειά μαζί σε κάποια νησιά. Αν θυμάμαι καλά, στη Ρόδο συγκεκριμένα. Το οποίο σκέφτηκαν το όνομα και μετά σκέφτηκαν το λόγο και αυτό που βλέπετε πριν, το κόκκινο, είναι μια ρόδα. Είναι ένας τροχός, οπότε ένας τροχός. Μισοκομμένος, ο οποίος είναι στο logo το Μοτοκίνηση. Σαν τελεία στο κίνηση, Μοτοκίνηση, έχει το R που είναι σταμπαρισμένο ότι είναι το logo δικό μας, αλλά είναι και τόνος και R, και αυτό πολύ έξυπνο. Προχώ. Copyright. Πολύ δηλαδή. Προχώ, ναι. Το copyright είναι τελεία. Σωστός. Και έχουμε και το πρώτο logo, θα το δείξω. Θα πρέπει να βγάλουμε και ένα βίντεο να δείξουμε κάποια παλιά πράγματα. Που είναι η ρόδα που σπινιάρει. Είναι η ρόδα αυτή κομμένη, η οποία, παιδιά, είναι μια ρόδα παπιού κομμένη ακριβώς. Με τις ακτίνες και βαμμένη κόκκινη. Και ήταν το πρώτο λόγο το οποίο το είχε φτιάξει handmade. Δηλαδή είναι πράγματα ακόμα που τα βλέπω και είναι ωραίο να έχεις μια ιστορία και να υπάρχει κάτι από πίσω. Οπότε είναι ένα λόγο το οποίο, αν με ρωτήσεις, δεν θέλω να το πειράξω γιατί είναι ταυτότητα του μαγαζιού. Μ' αρέσει όντως και δεν το λέω επειδή είναι δικό μου, μ' αρέσει πάρα πολύ. Να πω και κάτι άλλο εδώ, να σε διακόψω. Το έχουν κλέψει το όνομα της Μοτοκίνησης. Το έχουν κλέψει, όχι το λόγο, παιδιά. Το όνομα, το Μοτοκίνηση, το έχουμε κατοχυρωμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κινηθεί νομικά. Ναι, και είναι άσχημο γιατί έρχεται άλλο και σου λέει: έχεις μοτοκίνηση στην Κέρκυρα, έχεις μοτοκίνηση στην Κρήτη. Ή σου λέει: πήγα στη μοτοκίνηση στην Κέρκυρα, ναι, και δεν ήμουν καθόλου ευχαριστημένος. Ναι. Αυτό πλέον, εντάξει, με το ίντερνετ δεν παίζει τόσο πολύ. Αλλά παιδιά, πριν από. Δηλαδή, εν έτη 2010 και πριν, που δεν υπήρχε τόσο πολύ το ίντερνετ ή τα e-shop, δηλαδή τότε άρχιζε και γινόταν ραγδαία η εξέλιξη του ίντερνετ. Όλοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν, έβλεπαν μοτοκίνηση απ' έξω και χωρίς το λόγο μας. Α, και λένε Μοτοκίνηση. Ή πάω να σας στείλω εκεί κάτι πίσω. Ή πήγα εκεί και. Παλιά που δεν υπήρχε τίποτα, πήγαινε ο άλλος και έκανε φασαρία ότι είχε ένα μηχανάκι και τέτοιο. Και ερχόταν ο άλλος και λέει στα Παντεώνες γιατί πήρα ένα μηχανάκι από εκεί και ήταν χαλασμένο και δεν ήμασταν καν εμείς. Οπότε είναι κάτι το οποίο πονάει. Για να το έχουν κλέψει, μάλλον θα είναι κάτι πολύ καλό. Οκ, okay, σιγά σιγά, εντάξει, πλέον που υπάρχει και το ίντερνετ. Όλος και πάει και πάρει το Μοτοκίνηση. .gr, το domain που είχαμε κατοχυρωμένο το όνομα, σου λέω πριν χρόνια δηλαδή. Okay. Και πώς το πήρες το domain πίσω? Το είχαμε, αλλά κάπως πήγε να το πάρει, δεν ξέρω τι είχε γίνει, αλλά έχουμε κατοχυρωμένο και το όνομα και το domain. Δηλαδή πρακτικά δεν γίνεται αυτό. Οπότε ναι, είναι κάτι που και αυτό το κυνηγάμε, παιδιά. Ήταν 6-7, πλέον είναι 2-3. Τώρα είναι και κάποια η οποία δεν φαίνεται πουθενά, δεν το ξέρω, τι να σου πω. Κατερίνα Σίγμα. Λοιπόν, σκέφτεσαι να ανοίξει τρίτο μαγαζί? Να σου πω, όλα έχουν να κάνουν γύρω από τα μαγαζιά. Ρε φίλε, εδώ μιλάμε για τη Μοτοκίνηση, οπότε αυτές είναι. Αν σκέφτομαι να ανοίξω τρίτο μαγαζί, παιδιά, το σκέφτομαι το 2020, το 19 αποφασίστηκε, το 2020 άνοιξε Βουλιαγμένης. Με τους κορονοϊούς και όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι ένα χρόνο σίγουρα θέλεις να στήσεις ένα μαγαζί. Τώρα είναι το 2022, έχουμε βαδίσει στο δεύτερο χρόνο και προχωράμε και παρακάτω. Το σκέφτομαι πάρα πολύ, με τρώει πάρα πολύ. Γενικότερα είμαι άνθρωπος, δεν μπορώ να κάτσω στα αυγά μου. Δηλαδή, οριακά να τα βγάζω πέρα, θέλω πάντα το κάτι παραπάνω γιατί είναι ψυχολογικό. Πώς να σου το πω, είναι μικρόβιο. Δεν είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα ή με το κέρδος. Είναι το πάθος μου. Και γι' αυτό, αν με ρωτάτε, το γουστάρω και το κάνω και το αγαπάω και είμαι εδώ τώρα και σας μιλάω για το γουστάρω. Όπως σας είπα και πριν, δεν είναι η δουλειά μου, ούτε περιμένω να γίνω διάσημος από αυτό. Είναι κάτι που το αγαπάω και μου το λέτε και εσείς και νομίζω ότι φαίνεται και προς τα έξω. Οπότε θέλω, σαν τρελός, να ανοίξω τρίτο μαγαζί. Προς τα πού θα το ανοίξεις? Προς τα πού θα το ανοίξω? Δεν έχω ιδέα, καμία, δεν θέλω να πω. Έχω 2-3 περιοχές στο μυαλό μου. Δεν έχω ιδέα, δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα. Θα πρέπει να υπάρχουν και οι αντίστοιχες ευκαιρίες. Ένας σοφός επιχειρηματίας κάποτε είπε: ψάχνω τρύπες στην αγορά και τις γεμίζω. Ξέρεις τι, είμαστε σε μια εποχή τώρα που κυριαρχεί τόσο πολύ το ίντερνετ που ίσως δεν έχει και νόημα να ανοίξει και τρίτο μαγαζί στην Αθήνα, γιατί έχεις δύο μαγαζιά τα οποία, εντάξει, οκ, okay, μεγάλη είναι η Αθήνα, αλλά πόσες ανάγκες να καλύψεις ακόμα. Με το ίντερνετ καλύψεις πολλές περισσότερες ανάγκες ακόμα. Μόλις μας είπες ότι δεν θα είναι στην Αθήνα.
Εν μέσω σπλίτ σαφώ. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Περνάνε. Όχι, περνάνε πάρα πολλά από το μυαλό μου. Έχω σκεφτεί εννοείται, παιδιά, πολλές φορές και την επαρχία. Ας πούμε, εντάξει, μετά την Αθήνα είναι η Θεσσαλονίκη. Και η Θεσσαλονίκη να μην ήταν μια Κρήτη, ας πούμε, παράδειγμα. Δεν μπορώ, παιδιά, να φανταστώ τον εαυτό μου, ας πούμε, να λείπω ένα χρόνο στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, δεν μπορεί να αφήσει κάτι να τρέχει μόνο του. Και όταν ανοίξει όμως κάτι καινούριο, πρέπει να δώσει περισσότερη βάση για να μπει στον ίδιο ρυθμό. Οπότε είναι ένα project πολύ δύσκολο και δεν μπορώ να σου πω ότι ναι, θα γίνει αυτό, γιατί δεν είμαι σίγουρος. Το θέλω πάρα πολύ. Φοβάσαι? Δεν φοβάμαι. Τίποτα δεν φοβάμαι. Αλήθεια. Okay. Δεν το λέω έτσι για να το παίξω κάποιος. Όταν θέλω να κάνω κάτι, το κάνω με το ένα με τον άλλο τρόπο. Προτιμώ να γίνουν λάθη και να το κάνω όταν πρέπει και να το κάνω πιο γρήγορα, παρά να περιμένω το τέλειο timing για να το κάνω τέλεια. Γιατί όταν θα περιμένεις το τέλειο timing, μπορεί να μην είναι το τέλειο timing. Ή να σε προλάβει κάποιος άλλος. Ακριβώς. Αλλά γενικά το θέλω και με τρώει πάρα πολύ. Χρονικά είναι κάτι πολύ δύσκολο, δηλαδή με το ένα δεν προλάβαινα. Όταν άνοιξα το δεύτερο γύρο, άρχισε και με κοροϊδεύε, ούτε γεια δεν θα μου λες πια. Είναι κάτι που προσπαθώ και το ρυθμίζω, αλλά το θέλω πάρα πολύ. Θα δούμε. Τώρα τι να σου πω, το 2023 θα δείξει. Θα δείξει. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση είναι από το φίλο μας τον Σταμάτη Κάπα. Ποιο θεωρείς ότι είναι το καλύτερο κράνος? Είναι πάρα πολλοί παράγοντες, φίλο μου Σταμάτη, το οποίο μπορείς να πεις ένα κράνος το καλύτερο, έχει να κάνει τιμή. Το έχουμε συζητήσει και πολλές φορές παλιότερα και με το Sharp. Δηλαδή, έβγαζα ένα κράνος των 100 ευρώ με 5 αστέρια και ένα κράνος των 500 ευρώ με 3 αστέρια. Με συγχωρείτε να λεπτό σε διακόπτω. Το Sharp είναι αξιόπιστο στο 100%. Μην μου κάνεις άλλες ερωτήσεις. Okay. Μία ερώτηση σας απαντήσω. Εντάξει. Λοιπόν, είναι ο πιο αξιόπιστος οργανισμός. Δεν είναι αξιόπιστος στο 100%, γνώμη μου. Είναι ο πιο αξιόπιστος οργανισμός ο οποίος υπάρχει. Και είναι και ιδιωτικός και δημόσιος. Τώρα από εκεί πέρα. Γι' αυτό σου έκανα αυτή την παρένθεση, διότι ξέρω ότι υπάρχει μια κρίμα που τα παίρνουν. Ναι, θεωρείται από τους καλύτερους. Τώρα για να πας εκεί, το έχουμε πει και παλιότερα, και να δείξεις, ας πούμε, πρακτικά το κράνος και να περάσεις κάποια τεστ και κάποια αστέρια, πρέπει να το χρηματοδοτείς αρκετά το κάθε μοντέλο. Οπότε, πολλά δηλαδή που δεν έχουν αστέρια δεν καλά. Εντάξει, τι να σου πω. Μπορεί πολλοί να μην θέλουν να δώσουν λεφτά γιατί πρέπει να περάσεις το κάθε μοντέλο, παιδιά. Λοιπόν. Δεν θέλω να δείξω ότι προσπερνάω την ερώτηση, επειδή πρέπει να απαντήσω με μια μάρκα, αλλά θα το αιτιολογήσω μετά. Θα έλεγα Arai. Τα θεωρώ, παιδιά, από θέμα ασφάλειας. Δεν τα θεωρώ value for money, μην τρελαθούμε. Είναι από τα πιο ακριβά κράνη. Είναι Ιαπωνέζοι, είναι τρελοί. Αφήνουν, δεν αλλάζουν το στυλ. Δίνουν έμφαση μόνο στην ασφάλεια, δεν βγάζουν ανοιγόμενα κράνη. Και το κέλυφός τους και το πάχος τους και η ασφάλεια που παρέχουν σε όλα αυτά που έχω δει και σε ατυχήματα και σε κράνη γενικά. Και το έχω πιάσει και είναι βαρύ και στιβαρό στο μυαλό μου και στο κεφάλι μου. Εγώ το θεωρώ από θέμα ασφάλειας το top κράνος. Δεν σημαίνει ότι άμα πάρουμε για παράδειγμα ένα LS2, άμα πάρουμε ένα SOA, ένα IJC, ότι δεν είναι ασφαλές κράνη. Μιλάμε πάντα για ακραία περίπτωση, αλλά επειδή είπαμε το πιο ασφαλές κράνος, γι' αυτό και πρέπει να πω μια μάρκα και λέω αυτή. Το καλύτερο είπαμε, όχι το πιο ασφαλές. Το καλύτερο. Οπότε εσύ θεωρείς ότι το καλύτερο, είναι, το καλύτερο είναι και το πιο ασφαλές. Δεν θεωρώ ότι το καλύτερο είναι το πιο ασφαλές και το πιο φθηνό. Σωστά. Είπαμε το καλύτερο. Οπότε λοιπόν, το καλύτερο είναι το πιο ασφαλές. Και είναι Arai. Ρωτάει ο φίλος μας ο Πέτρος Νι και λέει: Ρε Θοδωρή, με δύο μαγαζιά, πώς καταφέρνεις και βλέπεις τους φίλους, οικογένεια κτλ. Με δύο μαγαζιά, πώς προλαβαίνω και βλέπω τους φίλους μου και οικογένεια. Πώς έχεις χρόνο, ρε παιδί μου, να ζεις? Ωραία, φίλε Πέτρο. Μπορώ να απαντήσω εγώ, Πέτρο, άμα θες αυτό. Κοίτα, 9 με 9 είμαι στο μαγαζί, το γνωρίζετε όλοι. Αυτό είναι το καλό σενάριο, μπορεί να τραβήξει και παραπάνω, μπορεί να έρθω και πιο νωρίς. Τις προάλλες πάντως με κοροϊδεύαν γιατί στόλιζα εγώ το μαγαζί, κάτι μου είχε πιάσει, παιδιά, φέτος. Ενώ δεν το παθαίνω κάθε χρόνο. Δηλαδή, τώρα μεθαύριο θα στολίσω και το σπίτι μου, έχω πάρει πράγματα. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει φέτος. Ήμουνα 2 η ώρα την Πέμπτη πριν το Black Friday τα ξημερώματα στο λόγο μου και κόλλαγα αυτοκόλλητα απ' έξω από τη βιτρίνα. Τι χρόνο έχω τώρα? Ελάχιστο χρόνο. Φίλοι, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Προσπαθώ όσο μπορώ να τους βάλω γιατί με χαλαρώνουνε. Την οικογένεια, τον πατέρα μου το βλέπω στο μαζί. Τη μητέρα μου μένει αρκετά κοντά. Προσπαθώ, παιδιά, 1-2 φορές την εβδομάδα και τη βλέπω. Η αλήθεια είναι ότι όταν τη βλέπω, μην κοροϊδευόμαστε. Πάντα θα είμαι κουρασμένος, θα πω ένα γεια, δεν θα μιλήσουμε πάρα πολύ. Εντάξει, όταν είσαι και σε αυτήν την ηλικία και σε αυτά, μετά τα σκέφτεσαι όλα αυτά, αλλά. Αυτά έχει δουλειά, φίλε όμως. Αυτά έχει δουλειά. Κάτι που θα μπορούσα να πω τώρα που το λέω συνέχεια και το λέω για να το ακούω κι εγώ, η ζωή θέλει ένα μέτρο. Δηλαδή, πάντα θα έχεις ένα φίλο που θα ασχολείται μόνο με γυναίκες, δεν θα κάνει τίποτα άλλο. Λάθος. Θέλει μέτρο. Πάντα θα έχεις ένα φίλο που θα ασχολείται μόνο με τη δουλειά. Λάθος. Αυτό εσύ. Λάθος. Μέτρο. Αυτό. Πάντα θα έχεις ένα φίλο γιολίστα. Μέτρο. Βλέπω κάποιους ανθρώπους που προσπαθούν και δεν το παίζουν, το έχουν αυτό το μέτρο και τους θαυμάζω. Θέλει η ζωή ένα μέτρο πάντα στο οτιδήποτε. Οπότε αυτό προσπαθώ να βρω κι εγώ και είμαι σε καλό δρόμο. Θέλω δρόμο ακόμα. Η Άννα ρωτάει, Άννα Ταφ, τσακώνεστε καθόλου με το Rockendust? Άννα. Λοιπόν, θα σας πω γιατί τσακωνόμαστε και θα με ειλικρινείς, δεν θέλω να κρύψω κάτι. Και ο Γιώργος δουλεύει πάρα πολύ. Πάρα πολλές φορές τον κοροϊδεύω, όπως έχω και ένα φίλο μου κολλητό, τον Παμίνο, που του λέω εντάξει. Σε κομμωτήριο δουλεύεις, τρίχες τώρα, τι θες? Παιδιά, είναι κουραστική δουλειά και δύσκολη δουλειά. Του λέω τι θες, ρε, κάνεις βίντεο μοντάζ, με παίρνει τηλέφωνο. Του το κλείνω. Φτάνει η βράδυ, παιδιά, και επειδή έχω ένα μυαλό που ρε, δεν τον έχω πάρει. Και μου λέει, ρε, με δουλεύεις, μου λέει, τι θα γίνει. Και του λέω, ρε Γιώργο,
Δεν έχω προλάβει. Και δεν με πιστεύει πολλές φορές, παιδιά. Δεν είναι μόνο αν θα μου έρθουν για δύο λεπτά. Θολώνει το μυαλό με πράγματα τα οποία έχεις να κάνεις και τα ξεχνάς, σου έρχονται, που δεν προλαβαίνεις να ασχοληθείς. Οπότε ένας μόνιμος τσακωμός μας είναι ότι του λέω δεν έχω χρόνο, του το κλείνω και μου λέει πάντα με θεωρείς δεδομένο, μου το κλείνεις, μου κάνεις, μου ράνεις. Οκ. Είμαι τελευταία τρύπα της φλογέρας. Θα ζητήσω, παιδιά, και δημόσια ένα συγγνώμη. Τον ταλαιπωρώ λίγο, με ταλαιπωρεί και αυτός. Ισχύει. Έτσι είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Όταν αγαπάει ένας τον άλλον πάρα πολύ, υπάρχουν και αυτά. Οπότε, αν με ρωτήσετε, δεν θεωρώ ότι έχουμε τσακωθεί ποτέ σοβαρά για να πούμε δεν ξαναμιλάμε. Ποτέ. Όχι, όχι. Είναι χαζοτσακωμή πάντα που είναι και, απολύτως φυσιολογική και δεν είναι και πάρα πολύ. Δηλαδή, πλέον έχουμε μάθει τόσο καλά ένας τον άλλον που και καλά υπήραγμα έτσι ακωμός. Δεν πειραζόμαστε καν. Δεν υπάρχει μέρα. Δεν βγαίνει. Ναι, δεν βγαίνει. Οπότε, αν όλα καλά. Λοιπόν, Θοδωρή, ρωτάει ο Γιώργος. Κάπα. Ποια επιχειρηματική συμβουλή θα έδινε σε έναν άνθρωπο που ξεκινάει τώρα την επιχείρησή του? Πολύ ωραία ερώτηση. Ποια επιχειρηματική συμβουλή θα του έδινε σε έναν άνθρωπο που ξεκινάει? Καλά, αρχικά να πούμε, παιδιά, ότι δεν θεωρώ τον εαυτό μου αρμόδιο για να σας πω. Θα σας πω τη δικιά μου εμπειρία. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι και το σωστό. Φίλε, είσαι πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας τώρα. Οπότε θα είναι σωστή συμβουλή που θα δώσεις. Θεωρώ εγώ. Με κοκκινίζεις. Όχι, αλήθεια. Αρχικά δεν μπορώ. Σε λίγο καιρό γίνομαι 30, δεν μπορώ να καταλάβω, παιδιά, πώς από τα 20 έφτασα 30. Οπότε γενικά πάντα ζωή μου είχα στόχους, κατά κύριο λόγο επαγγελματικούς μόνο, δεν ξέρω τι με είχε πιάσει. Και πάντα είναι στόχοι που θέλω να πετυχαίνω και πάντα όμως δεν λέω ότι τον έκανα αυτόν και μένω εδώ. Πάντα θέλω να κάνω και το επόμενο βήμα που δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό ή κακό. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποιο μέτρο που μπορείς να το κρίνεις αυτό. Οπότε εντάξει, είναι σχετικό για τον καθένα. Αν είμαστε καλά μέσα μας, νομίζω ότι όλα είναι OK. Συμβουλές που έχω να δώσω. Θεωρώ αν κάτι που κάνεις, το αγαπάς πάρα πολύ και αφοσιώνεις αυτό. Είναι είτε το χόμπι σου, είτε είναι κάτι που γουστάρεις πάρα πολύ, είναι δεδομένη η επιτυχία. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν πρέπει να σκέφτεσαι ότι θα κάνω κάτι και θα πεις θα πετύχει, δεν θα πετύχει. Δηλαδή, πολλές φορές πολλά πράγματα γίνονται χωρίς να το καταλάβουμε καν. Δηλαδή, και εγώ άνοιξα το δεύτερο μαγαζί, αλήθεια σας λέω, χωρίς να το καταλάβω. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και ευτυχισμένος που το έχω ανοίξει και αλλάζω και παραστάσεις και πηγαίνω σε μια άλλη περιοχή. Που έγινε χωρίς να το καταλάβω. Είναι πολύ σημαντικό όταν χτίζεις κάτι να έχεις ένα πλάνο και γενικότερα, παιδιά, να σε περιτριγυρίζουν άτομα, είτε φίλοι σου, είτε από εκεί και πέρα συνεργάτες σου, οι οποίοι θα έχουν να σου δώσουν και θα έχεις και εσύ να τους δώσεις. Οπότε πάντα θα έχεις κάτι να πάρεις διαφορετικό και πάντα θα ξεκινάς κάτι άλλο και κάτι άλλο. Και πάντα θεωρώ, παιδιά, ότι το ένα φέρνει το άλλο. Δεν μπορείς πάντα από παντού να βγάζεις. Αλλά πάντα κάνεις κάτι για να σου φέρει κάτι άλλο, για να σου φέρει κάτι άλλο που μπορεί και να μην το έχεις σκεφτεί και να μην το έχεις περιμένει. Οπότε θεωρώ, παιδιά, ότι με αφοσίωση, υπομονή και επιμονή και με το ίντερνετ μπορείς να κάνεις παπάδες και να δεις παπάδες. Γιατί ακόμα και είναι ο πιο φτασμένος επιχειρηματίας, κάθεται και βγάζει βιβλίο ή βγάζει βίντεο στο YouTube πώς έγινε επιχειρηματίας και πώς έκανε το ένα και πώς έκανε το άλλο. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές πηγές. Οπότε ταυτιζόμαστε πάρα πολύ και βλέπουμε κάτι και λέμε, ονειρευόμαστε και λέμε, πω, λες να γίνω κι εγώ κάποτε έτσι. Σίγουρα πρέπει να ξεκινάω από χαμηλά και σιγά σιγά, παιδιά, όλα θα έρθουν. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που το λέω και δεν ντρέπομαι. Με είδε άλλος και μου λέει: κολλάς αυτοκόλλητα, εσύ τι δουλειά έχεις, παιδιά? Και το γουστάρω και θα συνεχίσω να το κάνω. Δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, και τρίτο μαγαζί να κάνω και τη μέσα βάζω και αυτοκόλλητα και μπορεί να τύχει να εξυπηρετώ. Προσπαθώ να απεμπλέκομαι από πράγματα και να έχω περισσότερο χρόνο για οργανωτικά κομμάτια, αλλά δεν είναι πράγματα τα οποία θα τα σταματήσω. Δηλαδή, όταν θέλω να κάνω κάτι και το έχω στο μυαλό μου, θέλω να κάτσω να κολλήσω εγώ το αυτοκόλλητο 3 ώρα το βράδυ, γιατί αύριο θέλω να το δώσω στη βιτρίνα. Οπότε είναι πράγματα που, επειδή θυμάμαι και από πού έχω ξεκινήσει και πώς έχω ξεκινήσει, δεν πρόκειται να τα ξεχάσω ποτέ από το μυαλό μου και να καβαλήσω κάποιο καλά μου. Να πω κι εγώ, σαν παρατηρητή, σαν τρίτο, πράγματα που βλέπω σε σένα. Ένα, δουλεύεις σε ηλίθεια μεγάλο βαθμό, που σου το έχω πει πάρα πολλές φορές. Σου είπα, αυτό έχω αρχίσει και το. Πόσες φορές έχεις πάθει υπερκόπος, είπες. Αλήθεια. Δύο, τρεις. Έχει πάθει δύο φορές. Παιδιά, δεν έχω δει άνθρωπο και έχω γνωρίσει πολλούς άνθρωπους στη ζωή μου να δουλεύει σαν το Θοδωρή. Ένα είναι αυτό. Και δύο, θεωρώ πως ένας βαθμός επιτυχίας σου είναι και ότι δεν είσαι καθόλου σπάταλος. Καθόλου. Δηλαδή, παίρνεις πράγματα που σου χρειάζονται, δεν κάνεις πατάλες. Το έχω ξαναπεί και πολύ, δεν το πιστεύω. Ας πούμε, Αρτέμις που έχουμε στο άλλο μαγαζί. Εγώ έχω δύο κράνη και δύο μπουφάν. Αλήθεια, αυτά είναι τα πράγματα μου. Δηλαδή, ο Γιώργος μπορεί να έχει 10 κράνη. Ο Αρτέμις έχει Αράι, Σοέι, Σούμπερθ, LS2. Έχει φτιάξει μια βιτρίνα όπως έχουμε κάτω μαζί και τα έχει βάλει και τα έχει βάλει και φωτάκια LED. Το γουστάρι. Εγώ θα πάρω, παιδιά, ένα κράνος, αυτό που χρησιμοποιώ. Θα χαλάσω, θα πάρω άλλο κράνος. Δηλαδή, όχι επειδή τα βλέπω, θα πω, α, φέρε και αυτό, α, ωραίο χρώμα, φέρε και αυτό. Γενικά, κοιτάω να πάρω, σίγουρα θα υπάρχει και κάτι που θα πάρω, κάτι που με ευχαριστεί. Θα βγαίνει καινούργιο κινητό και θα το έχω 3 χρόνια και θα πω, θα το πάρω. Που αυτό μπορεί να είναι και υπερβολή κάποιες φορές, αλλά δεν πρόκειται ποτέ
εδώ στο μαγάζι να έχω πράγματα και να πω φέρτα γιατί απλά τα είδα εδώ και μου αρέσανε. Δηλαδή θα πάρω κάτι το οποίο το χρησιμοποιώ και το χρειάζομαι. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση δίνω και μετά τέλος. Τελευταία είναι έτσι κι αλλιώς. Γιατί έχουμε υπερβεί τον χρόνο. Και εδώ πέρα κάνω υπερορίες εγώ μαζί σου. Λοιπόν, ο Μιλτιάδης ρωτάει: έχω έρθει στο μαγαζί και στο πάνω και, και στο κάτω και σε βλέπω συνέχεια εκεί. Γενικά προλαβαίνεις να κοιμηθείς και να φας? Να κοιμηθώ, παιδιά, ναι. Αν με ρωτήσετε ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα, προλαβαίνω. Με έχει χτυπήσει κάτι τελευταία, παιδιά, και δεν μπορώ να ξυπνήσω εύκολα. Δεν σημαίνει ότι ξυπνάω 12 σε καμία περίπτωση, αλλά θυμάμαι εποχές που ξύπναγα 8 υπεράνετα και τώρα για να σηκωθώ 8.30 να είμαι 9 στο μαζί. Δεν θα σου το δείξω. Βάζω 10-12 ξυπνητήρια. Δεν ξέρω, είναι η κούραση. Δεν μπορείς να πεις ότι κοιμάμαι και πάρα πολύ αργά. Μπορεί να τύχει να κοιμηθώ και 2, θα είναι η εξαίρεση, αλλά παιδιά 12-12.30 θα προσπαθήσω να κοιμηθώ για να ξεκουραστώ. Από εκεί και πέρα. Καλή ερώτηση και το φαγητό. Δεν ξέρω αν την έβαλε στοιχεία, γιατί τώρα μετά θα φάω για μεσημέρι, δεν έχω προλάβει να φάω. Φαγητό δεν προλαβαίνω να φάω. Θα σου πω τους τελευταίους 3-4 μήνες έχω βρει την υγειά μου. Χορηγούμενη διαφήμιση για το φίλο μου. Όπα! Να τα χορηγούμενα! Για το φίλο μου το FitPanda, ο οποίος είναι και πελάτης και όντως έχω βρει την υγειά μου. Δεν το λέω να τον διαφημίσω. Περίμενε, για το έχω και εδώ. Ακούτε, θα ταυτιστείτε πάρα πολύ μαζί μου σε αυτό το κομμάτι του βίντεο. Γιατί δεν έχει δουλειά και λες 2 ώρα, όχι, πεινάω. Βάζεις εφαρμογή, παραγγέλνεις φαγητό. Σου έρχεται 25-30 λεπτά με το που σου έρχεται. Χαμός, δουλειά! Και λες, μου έχουν έρθει τα σουβλάκια. Και είσαι έτσι. Τα τρως κρύα περίπου το απόγευμα. Δεν έχει νόημα. Οπότε τι κάνω, παίρνω όλη τη βδομάδα μεσημεριανό φαγητό από το FitPanda, το οποίο είναι full υγιεινό, όντως είναι full υγιεινό. Είναι σχεδόν, αν τα λέω καλά, προβρασμένο. Δηλαδή, όταν είναι προβρασμένο, το βάζεις και στο φούρνο μικροκυμάτων 2-3 λεπτά και έχει γίνει τέλειο. Και το τρως όταν θέλεις. Δηλαδή, λες, πεινάω. Τρώω. Έχω δοκιμάσει τα πάντα. Να μαγειρεύω, παιδιά. Δεν σκορδεύω, δεν μαγειρεύω ποτέ. Να παίρνω φαγητό από τη μάνα μου, δεν παίρνω. Εντάξει, την έκανες τη διαφήμιση τώρα στο φίλο σου. Όχι, άστα αυτά, άστα αυτά, Θοδωρή. Εντάξει, θα διαφήμιση στο φίλο σου. Παιδιά, ο φίλος μου ο Νίκος που έχει το FitPanda, που είναι ένας από αυτούς που έχουν το FitPanda και ξεκίνησε από χαβαλέ όταν άνοιξε την εταιρεία του, λέω φέρε μου να δοκιμάσω. Δεν είναι τα γεύματα τώρα διατροφής για να δυνατήσεις. Είναι γεύμα το οποίο είναι διατροφικό, σου βγάζει έφερα πρωινά, μεσημεριανά, βραδινά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να φάω φαγητό. Σήμερα. Τι ώρα είναι? Είναι 8. Δεν έχω φάει. Όντως, θα το βάλω στο φούρνο μικροκυμάτων και θα το φάω. Αν δεν έτρωγα αυτό, θα πήγαινα σπίτι 9.30 και θα τρώω κατευθείαν. Έτυχε σήμερα, όντως είχα πολύ τρέξιμο. Άλλες μέρες με το που δεν έχω και πάει 2-2.30. Το τσιμπάω από το ψυγείο, το βάζω στο φούρνο μικροκυμάτων και το τρώω. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, παιδιά. Πριν από αυτό, πρώτον, ξόδευα όντως. Τώρα δεν κάθομαι να μετρήσω. Ξόδευα όντως πολλά περισσότερα λεφτά γιατί κάθε παραγγελία μου ήταν ένα δεκάρικο. Έλεγες. Βάλε 2 σουβλάκια, μία πατάτες και μία κοκακόλα 12 ευρώ. 2 σουβλάκια, μία πατάτες και μία κοκακόλα 12 ευρώ. Σε ποια χώρα ζεις? Σε ποια χώρα ζεις? Έχω ξεκινήσει διατροφή, άσε με. Όντως ξέρω πολλά περισσότερα. Το κάθε γεύμα εδώ πέρα, παιδιά, βγαίνει όντως. Άμα πάρεις εβδομάδα, γιατί όσο περισσότερο παίρνεις, τόσο πιο φθηνά βγαίνει. Βγαίνει, ξέρω, 7-7,5 ευρώ και έχει σολομό, baby πατάτες, ψάρι. Έχει γενικά γεύμα. Ψάρι δεν τρώω ποτέ. Οπότε κουμπώνω ένα ψάρι μες τη βδομάδα, κοτόπουλο ένα μες τη βδομάδα, αρακά με κάτι άλλο. Όντως προσπαθώ. Λοιπόν, ας κάνουμε διαφήμιση σωστά στο φίλο μας. Ναι. Πας εκεί πέρα φίλε και... Νίκο. Ναι, φίλε Νίκο, πας εκεί πέρα και σε μετράνε. Περίμενε, ας πούμε όντως τι κάνω. Το έχουν εξελίξει. Πας εκεί όντως σε μετράνε και λες τι θέλεις, πώς, γιατί. Γιατί έχει πάνω από 50 γεύματα. Τους λες ποια θέλεις αυτή τη βδομάδα, την άλλη, την παράλληλη. Θα κάνουν delivery 2 φορές τη βδομάδα. Δηλαδή σου φέρνουν τη Δευτέρα 3 γεύματα, Δευτέρα 3 Τετάρτη. Αν θέλεις πενταήμερο. Εγώ παίρνω πενταήμερο το βράδυ, είμαι λίγο πιο large. Πάω σπίτι και. Του δίνω για καταλαβαίνει όντως. Και σου στέλνει και tracking. Όταν ξεκινάει, σου λέει ξεκινάει το φαγητό σου. Και έχει και live tracking. Ξέρει τι ώρα θα έρθει το φαγητό σου. Οπότε σε μετράνε για να χάσει κιλά ουσιαστικά. Ο άλλος μπορεί να θέλει να τα φάει και να είναι στην προπόνηση πιο δυναμικός και να θέλει παραπάνω υδατάνθρακε, πρωτεΐνη. Οπότε αυτό. Ο άλλος να χάσει κιλά. Ο άλλος να πάρει κιλά. Οπότε αυτά έχουν ειδικά για κάθε άτομο. Σου λέει εδώ πάνω, όντως τα λέω. Δεν τα έχω διαβάσει ποτέ, δεν τα παίρνω για αυτό το λόγο. Σου λέει, ξέρω, διατροφή λέει. Pulled pork. Θοδωρής Τζίμας, μην νομίζεις ότι σας κάνω πλάκα. Θερμίδες 353 και λέει total fat 21,93 γραμμάρια, total καμπό. Δείξε στην κάμερα κάτω. Εντάξει, εδώ. Λέει το όνομά μου. Παίρνει πιο πίσω. Εκεί. Λέει το όνομά μου. Το λέει, ναι, φύγε. Εντάξει, λέει τα πάντα. Δηλαδή το κάνω όντως μήνες. Εκτός ότι είναι γευστικό, όταν βαριέμαι γεύματα πάω και παίρνω άλλα. Και όντως δεν το κάνω από διαφήμιση. Ο Νίκος που το έχει και είναι και πελάτης είναι και γαμώντος τύπους. Έχουν σεφ τούμπανο που τον έχω γνωρίσει και έχει και γαμό τα φαγητά. Και δεύτερον, είναι ένας, ο μόνος τρόπος, αν με ρωτάτε εμένα, για να τρώω. Χαιρέτα, κλείνει η μπαταρία. Ναι, σας κουράζει μάλλον. Πρέπει να κάνω και ένα διάλειμμα και εγώ να φάω. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Κάντε κάτω σχόλια, παιδιά, και πείτε μας τι θέλετε να κάνουμε στο επόμενο Q&A, το οποίο δεν θα είναι άμεσα, αλλά πείτε μας ιδέες και ερωτήσεις να τις δούμε για να τις απαντήσουμε στο επόμενο Q&A. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη την οποία μας δίνετε. Like, subscribe και share. Δεν το ξαναπώ. Φιλιά πολλά.